γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Για όσους δεν με γνωρίζετε, εγώ είμαι η Σοφία. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μένα, θα πούμε τα πάντα όλα όσα πρέπει να ξέρετε και όσα δεν πρέπει να ξέρετε για εμένα, για να μάθετε καλύτερα. Έχω ξανακάνει παρόμοιο βίντεο στο παρελθόν, αλλά αυτό θα είναι λίγο έτσι πιο μαζεμένα, όλα όμορφα και ωραία τα στοιχεία που πρέπει να ξέρεις για εμένα, να με μάθεις καλύτερα και να αποφασίσεις εσύ από μόνο σου, αν θες ή αν δεν θες να είσαι αυτό εδώ το κανάλι. Οπότε αυτό θα είναι το βίντεο και πάμε να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έκατσα σήμερα εδώ σε αυτή εδώ τη γωνίτσα, στην τραπεζαρία μου, με φώτο τη τηλεόραση που είναι κλειστή. Δεν ξέρω γιατί έκατσα εδώ. Απλά έχω το φωτισμό το φυσικό, δηλαδή έχω το παράθυρο από εδώ, το παράθυρο από εκεί, το παράθυρο από πίσω και παντού φως τέλος πάντων. Μόνο παράθυρα να έχετε, κορίτσια και αγόρια, για να σας φωτίζει σωστά. Βλέπετε τώρα τι ώρα που φαίνονται όλα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για εμένα. Ξέρω, βαρέθηκες κιόλας μόνο που το άκουσες, αλλά είναι κάποια πράγματα, βρε αδερφέ. Πίστεψέ με, πρέπει να τα ξέρεις, γιατί γίνεται ένας χαμός εκεί έξω και ρωτάτε διάφορα πράγματα τα οποία, okay, λογικό είναι να έχετε έτσι κάποιες απορίες, να πείτε ρε φίλοι, αυτή τώρα τελικά τι είναι, ποια είναι, τι σκατά κάνει. Sorry, μανούλα. Και ναι, λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για εμένα, θα πούμε κάποια έτσι βασικά πράγματα για να με γνωρίσετε καλύτερα, για να γνωριστούμε καλύτερα και τέλος πάντων υπάρχει αυτό το. Αυτό. Λοιπόν, αρχικά, με λένε Σοφία. Είμαι 26 στα 27 χρονών, το Μάιο θα κλείσω τα 27, είμαι Ταύρος στο ζώδιο, με οροσκόπο κρύο παρακαλώ, ναι, είμαι πάρα πολύ δυναμική, είμαι πεισματάρα, είμαι εγωίστρια, είμαι πάρα πολλά και καλά και αρνητικά. Θα σας πω απλά σήμερα κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε για μένα και κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε για τα αρνητικά μου. Γιατί έχω και αρνητικά βέβαια, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα αρνητικά μας, έχουμε και τα θετικά μας. Αλλά νομίζω ότι τα θετικά μου είναι περισσότερα από τα αρνητικά μου, οπότε εκεί θα μείνουμε, εκεί θα σταθούμε και θα σχολιάσουμε αυτά σήμερα, τα θετικά μου. Ξέρω ότι πολλές φορές όταν κάποιος μιλάει για τον εαυτό του και λέει καλά πράγματα για τον εαυτό του, φαίνεται ψωνισμένος, φαίνεται. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να φαίνεται. Εγώ γενικά δεν πολύ μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου και να λέω ότι η Σοφία κάνει αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο, μπορώ να κάνω το άλλο. Προτιμώ να τα λένε οι άλλοι για μένα. Εκτός αν με ρωτήσουν τι ειδικεύεσαι, που εκεί δεν έχω ούτε εγώ μια απάντηση να δώσω, γιατί δεν κάνω ένα πράγμα. Σαν βάση, είμαι φωτογράφος, έχω σπουδάσει διακόσμηση, λίγοι το ξέρουν αυτό, και ο σκοπός που σπούδασα διακόσμηση είναι γιατί έχουμε το κατάστημα, όπως έχω αναφέρει, χίλιες φορές και εδώ, αλλά και γενικότερα παντού, το κατάστημά μας με τις κουρτίνες στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, που το έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν ακόμα μικρούλα και έμπαινα έτσι μαζί με τους γονείς μου, όπου μπορούσα μέσα στις κουρτίνες, εκεί που έλεγε η μαμά, εκεί που δειγμάτιζε, παντού ήμουν μέσα στο μαγαζί, απλά τότε δεν ήξερα πράγματα, απλά κοιτούσα και άκουγα αυτά που έλεγαν οι γονείς μου. Το μαγαζί ξεκίνησε με τις λαϊκές, όπως και όλος ο κόσμος ξεκίνησε τις δουλειές του με τις λαϊκές, πήγαινα και εγώ μικρή στις λαϊκές, ναι, και πουλούσα κιόλας και τα πανιά που είχαμε, αλλά πουλούσα και κάτι άλλο πραγματάκια και μόλις τα φώναζα κιόλας και ελάτε πάρτε και γενικά το είχα όλο αυτό από πολύ μικρή. Δηλαδή από πολύ μικρή, ακόμα και από την κοιλιά της μαμάς, που όταν ήταν έγκυος πήγαινε μαζί μου έγκυος στη λαϊκή, από τότε δηλαδή ήμουνα ήδη το κορίτσι που θα τρέχει από πολύ μικρή μέχρι και να μεγαλώσω, δηλαδή από νεογέννητο, από ούτε καν γεννηθώ βασικά ήμουνα ήδη στο τρέξιμο μαζί με τη μητέρα μου. Και τέλος πάντων, αφού γεννήθηκα, πάντα ήμουνα το κορίτσι που ήμουν πίσω από το βρακί της μαμάς μου. Συνεχίζει δηλαδή τη μαμά μου, κοιμόμουν με τη μαμά μου, κοιμόμουν με το χέρι της μαμάς μου, παρακαλώ. Έπαιρνα το χέρι της και το κοιμόμουν έτσι. Και αυτό χέρι της ήταν το προσωπάκι του παιδιού μου, υποτίθεται, και αυτά εδώ τα δαχτυλάκια ήταν τα μαλλιά του. Παράνοια. Τέλος πάντων, ναι, το έκανα αυτό. Ας γράψει η μαμά μου εδώ κάτω ότι ισχύει. Μαμά, δεν ζήλεψε με κι άλλο. Τέλος πάντων, ναι, κοιμόμουν με τη μαμά μου και ήθελα να κοιμάμαι το χέρι της. Καημένη κοιμόταν πάντα με το χέρι έτσι και εγώ την είχα αγκαλιά. Θα κάνω παιδιά και θα δείξει, ελπίζω να μην είμαστε έτσι. Τέλος πάντων, και από το μαγαζί έχουμε τις κουρτίνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι εγώ με το social media κομμάτι. Ξέρεις, συνεργασίες, δουλειές, πράγματα, να ανεβάζουμε στο Instagram, να ανεβάζουμε στο Facebook, να κάνουμε site, να κάνουμε διάφορα πραγματάκια και όλο αυτό το έχω αναλάβει εγώ, λογικό, μιας και είμαι πιο νέα και ξέρω έτσι λίγα πράγματα παραπάνω από θέμα τεχνολογίας, από θέμα marketing και όλα αυτά. Ό,τι ξέρω από εμπειρία μου, από πράγματα που έχω κάνει μόνη μου, γιατί πριν από
το κομμάτι του social media της κουρτίνας, εγώ ασχολιόμουν, όπως και κάποιοι από εσάς ξέρετε, με τις τσάντες που φτιάχνω, με τα χειροποίητα αυτά τσαντάκια νεσεράκια, τα οποία πώς ξεκίνησαν. Κάπου εδώ πρέπει να σας εξηγήσω και όλο αυτό, έτσι με λίγα λογάκια. Από το μαγαζί με τις κουρτίνες λοιπόν, με τα πανιά που έβλεπα μπροστά μου, μου ερχόντουσαν διάφορες ιδέες. Είχε ξεκινήσει από κάτι άλλο, από μια μαξιλαροθήκη που έφτιαχνε μια γυναίκα που έλαβε για τη μαμά, τις οποίες της έμειναν λίγα κομμάτια και έτσι το κομμάτι αυτό το έδωσε με φερμουάρ, μας το έδωκανε δώρο. Δηλαδή, μας έπαιρνε ένα μικρό νεστέρ και μας είπε: δώσε τα κορίτσια, στη μαμά τα έδωσε. Και εμένα μου μπήκε η ιδέα ότι αυτό εδώ το πράγμα μπορώ να το γράψω κι εγώ. Ήταν πολύ εύκολο. Έπαιρνε ένα κομμάτι, το έκανε έτσι, έβαζε λίγο φερμουάρ και έγινε τσάντα. Νεσέρ μικρό. Τρελάθηκα με την ιδέα πάρα πολύ και είπα: θα το κάνω κι εγώ, μπορώ. Έτσι άρχισα λοιπόν να ξεκινάω με τις τσάντες, έραβα ό,τι να είναι, έκανα κάτι στραβά γαζιά μέχρι να μάθω να κάνω σωστό γαζί. Ακόμα και τώρα δεν το κάνω τελείως ίσιο. Υπάρχουν φορές που λέω: τι είναι αυτό, και τα κάνω αλέκο. Φεύγουν αυτά και πάνε για δείγμα ή πάνε για μένα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν λοιπόν οι τσάντες με τα πανιά από το μαγαζί. Δηλαδή έπαιρνα πανιά που είχαν μείνει, έφτιαχνα πάρα πολλά νεσεσέρ με έτοιμα φερμουάρ κιόλας. Απλά επειδή ήθελα να μάθω να ράβω. Δεν τα πουλούσα καν, τα έδινα δεξιά και αριστερά, ήταν όλα χάλια, δηλαδή ήταν ένα ό,τι να είναι πανί. Π.χ. μπορεί να έχει ποδήλατα και εγώ το έραβα έτσι και από την άλλη μεριά ήταν ανάποδα τα ποδήλατα, ξέρω εγώ, αλλά δεν μου έκοφτε τότε, ήμουν και πιο μικρή. Μπορεί να ήταν στη φάση που πήγαινα σχολείο, ας πούμε. Τι στη φάση, σίγουρα ήταν στη φάση που πήγαινα σχολείο. Τα παρατάω μετά λοιπόν λίγο αυτά και ξεκινάω με το ρούχο. Μου ήρθε η τρέλα, θέλω να φτιάξω δικιά μου κολεξιόν. Κάνω λοιπόν σεμινάριο κοπτική ρεπτική. Για 3 μήνες στη Χαρθ. Τελειώνω με αυτά εδώ τα σεμινάρια. Έχει ώρα από μόνη μου. Βλέπω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα σεμινάρια ήταν κάτι απλά γαζιά που απλά ένωνα με 2 πανιά και νομίζαμε ότι κάτι κάναμε. Καμία σχέση. Και τελικά αποφασίζω να παίρνω εγώ τα πανιά, να βγάζω έτσι ιδέες, σχέδια, τα ζωγραφίζω και να τα δείχνω από το Pinterest και να μου τα ράβει μια κοπέλα που να ξέρει. Μια γυναίκα που να είναι χρόνια σε αυτό το είδος και να ξέρει να ράβει ωραία και καλά. Βρήκα λοιπόν μια κοπέλα την χρονιά εκείνη που παντρεύτηκε η αδερφή μου και ήθελα να ράψω ένα φόρεμα. Το ράβω σε αυτήν, μου την πρότεινε, δεν θυμάμαι καν ποιος μου την πρότεινε. Να είναι καλά αυτός που μου την πρότεινε. Λοιπόν, ξεκινάω να ράβω λοιπόν ένα φόρεμα εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά της και μετά μου μπαίνει η ιδέα και μου καρφώνεται η ιδέα να ράψω δικά μου ρούχα, να κάνω δικιά μου κολεξιόν, δικιά μου συλλογή με ρούχα. Το έκανα λοιπόν, με ό,τι έτσι χαρτζηλίκι έπαιρνα και ό,τι λίγα ψηλά στραβά έβγαζα από τη δουλειά μου, τότε σαν φωτογράφος δούλευα. Ξεκινάω να φτιάχνω τα δικά μου ρούχα. Παίρνω λοιπόν πανιά, σχεδιάζω, τρέχω στην κοπέλα να μου τα ράβει, να μου τα κόβει, να χαμούλεις. Τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά, Instagram, Facebook και όλα αυτά. Δεν υπήρχε τόσο δυνατό εργαλείο όπως τώρα είναι το e-shop, το Instagram και όλα αυτά που μπορείς να πουλήσεις και να κάνεις ό,τι θέλεις ρε παιδί μου στο ίντερνετ. Δεν υπήρχανε. Ήμουν και 19-20 χρονών που δεν ήξερα και πάρα πολλά πράγματα από όλα αυτά. Φαντάζομαι τώρα ένα κορίτσι 19 χρονών που ξέρει τα πάντα, έχει το Instagram της χρόνια και φαντάζομαι ένα κορίτσι του τότε. 19 χρονών που δεν ήξερε τίποτα. Οπότε δεν είχα τη στήριξη αυτή που θα ήθελα, δεν είχα τη βοήθεια που θα ήθελα, δεν είχα την εμπειρία και τη γνώση που θα ήθελα για να το κάνω όλο αυτό, να πάει καλά. Οπότε κάπου έτσι στον ένα χρόνο, μπορεί και πιο λίγο, τα παράτησα. Είχα βγάλει 2 κολεξιόν, μία ανοιξιάτικη και μία χειμερινή, με λίγα σχέδια, ένα παλτό, ένα δερμάτινο παντελόνι, ένα δερμάτινο. Όχι πεντελόνι, φούστα, μια δερμάτινη φούστα, κάτι σορτσάκια βελούδινα, κάτι που κάμισο ιδέες έτσι ωραία μακριά έρνα που μου άρεζαν και μετά το καλοκαίρι κάτι ανοιξιάτικα φορεματάκια, κάτι μπλουζάκια, κάτι βεντελίτσες έτσι και αυτά που μου αρέσουν και αυτό. Και σταμάτησε κάπου εκεί η συλλογή με τα ρούχα, είδα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ δύναμη και κουράγιο και χρήμα και χρόνο και πάρα πολλά άλλα. Τα οποία σε αυτήν την ηλικία λίγο δύσκολο να τα βρεις. Οπότε κάπου το σταμάτησα και άρχισα να κυνηγάω περισσότερο τη δουλειά που έκανα ούτως ή άλλως και πριν. Τη φωτογραφία, που ακόμη και τώρα είμαι φωτογράφος, κάνω γάμους, βαφτίσεις και μυστήρια τέλος πάντων, αλλά κάνω και fashion photography, δηλαδή κάνω και συνεργασίες με εταιρείες, παπούτσια, ρούχα και οτιδήποτε άλλο έτσι θέλετε να κάνετε. Έχω κάνει και για καταλόγους και για e-shop και για τα πάντα όλα. Έχω κάνει και για περιοδικό φωτογράφηση, έχω κάνει και food photography, έχω κάνει τα πάντα όσο αφορά τη φωτογραφία. Το μόνο που δεν έχω κάνει και δεν θέλω και πολύ να ασχοληθώ είναι το κομμάτι των επίπλων που μια φορά πήγα να το δοκιμάσω, είδα ότι δεν μπορώ και το παράτησα γιατί δεν είναι εύκολο να φωτογραφίζεις έπιπλα, να τα ξεφοντάρεις. Δηλαδή έχει μια άλλη διαδικασία, αυτοί που ασχολούνται με αυτό ξέρουν κατά πόσο έτσι δύσκολο είναι και όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα για αυτούς μπορεί να φαίνεται πλέον εύκολο, αλλά από τη στιγμή που δεν το έχω κάνει ποτέ, για μένα μου φάνηκε κάπως πιο δύσκολο, οπότε δεν ασχολήθηκα. Το μόνο που φωτογραφίζω είναι τις κουρτίνες που ανεβάζουμε στα social media για τις σελίδες μας, για τα Chrysalis Home Style. Και αυτό, δεν κάνω κάτι άλλο εδώ πέρα από
από θέμα επίπλων. Τι άλλο να μάθετε για μένα? Αρχικά να πω ότι είμαι ερωμηνιασμένη με τον Λάζαρο εδώ και 6 χρόνια. Ναι, είμαστε 7 χρόνια σχέσεις και 6 χρόνια ερωμηνιασμένοι. Το Μάιο κλείνουμε τα 6 χρόνια βασικά. Ναι, 16 Μαΐου κλείνουμε 6 χρόνια. Τέλος πάντων, και οδεύουμε προς το γάμο, πρώτο Θεός, όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε καραντίνες και όλα αυτά, γιατί δεν ξέρεις μέχρι το Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά για να μπορείτε και εσείς αλλά και εμείς να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό που όλοι νομίζω ότι είναι δικά μου τα παιδάκια αυτά που βλέπετε, ανεβάζω συνέχεια στο βίντεο και στο κανάλι. Δεν είναι δικά μου τα παιδάκια αυτά, η Κωνσταντίνα και η Χριστίνα. Η Χριστίνα και η Κωνσταντίνα είναι οι ανιψιές μου, τη αδερφή μου, τη μεγάλη. Είναι σχεδόν 6 χρονών. Τον Ιούνιο θα γίνουμε 6 χρονών. Και είναι πανέμορφες, είναι πανέξυπνες, είναι τέλειες, αξιολάτρευτες και τις αγαπάτε και εσείς, το ξέρω. Τις αγαπάω πάρα πολύ και εγώ. Και αυτές τις αγαπάνε και αυτές με αγαπάνε. Και γενικά υπάρχει μια αγάπη σε αυτό εδώ το κομμάτι. Κάτι που μπορείτε να μην ξέρετε επίσης είναι ότι εγώ, αυτό εδώ το σκληρό προσωπάκι. Δεν, καμία σχέση. Είμαι πολύ ευαίσθητη. Μπορώ να κλάψω και με παιδικά. Μπορώ να κλάψω και με μια διαφήμιση που θα δω που απλά μπορεί να έχει μια μουσική. Έχω κλάψει και με Τούκη Κασίδελ. Έχω κλάψει και με ταινίες. Έχω κλάψει και με τις ανιψιές μου. Έχω κλάψει με χίλια δύο πράγματα. Να φανταστείτε τη μέρα που γεννήθηκαν τα κορίτσια. Πριν να γεννηθούν τα δικά μας τα παιδιά, γεννήθηκε ένα άλλο αγοράκι, ένα άλλο παιδάκι. Δεν θυμάμαι αγοράκι, κοριτσάκι. Ένα παιδάκι τέλος πάντων γεννήθηκε. Και το άκουγα που έκλαιγε, γιατί ήμασταν σε εκείνη την αίθουσα που ξέρεις γίνεται το κοιτί και περιμένεις να γεννήσεις τον άνθρωπό σου για να βγει και να ξέρεις να δούμε το μωρό. Και ακούω το μωρό που κλαίει και ο πατέρας του μωρού να λέει: αυτό είναι το δικό μου παιδί. Είχε έρθει τόσο πολύ που έλεγε: είναι το δικό μου, είναι το δικό μου. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή μόνο που άκουγα, ούτε καν το έβλεπα δηλαδή αυτό το πράγμα, το άκουγα απλά. Και είχα τσουτσουριάσει ολόκληρη, είχα να τριχιάσει ολόκληρη και να κλαίω μαζί του. Ούτε καν τον ήξερα τον άνθρωπο. Και μετά γεννήθηκαν και τα δικά μας και έριξα το κλάμα της ζωής μου. Το κλάμα της ζωής μου. Δεν έχω κάνει δικά μου παιδιά. Φαντάζομαι όταν θα γεννήσω εγώ θα κλαίω άστο, δεν θα μου μείνει δάκρυ. Αλλά όταν βλέπεις τα παιδιά, το λέω τώρα και κάπως κάτι γίνεται, δεν ξέρω, είναι ένα απίστευτο πράγμα. Καμιά φορά σκέφτομαι και λέω πώς γίνεται να φτιάχνουμε ανθρώπους. Πώς γίνεται από όλη αυτή τη διαδικασία που όλοι ξέρουμε πώς γίνεται να γίνονται άνθρωποι. Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο. Είναι ένα μικρό θαύμα. Πραγματικά, είναι ένα μικρό θαύμα. Και ναι, ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι λέω... Δεν ξέρω. Δεν είναι ένα μικρό θαύμα. Δηλαδή, πραγματικά φαντάζομαι ότι εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλές που έχετε κάνει τα παιδάκια σας και το νιώθετε αυτό, έχετε βιώσει όλο αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν το έχω νιώσει, αλλά μόνο από την αδερφή μου που το έζησα, ήταν λες και το έζησα κι εγώ. Απλά δεν είχα όλο αυτό το κομμάτι της εγκυμοσύνης και της γένας. Όλο το υπόλοιπο, το συνέστημα του άγχους, του εκείνου, του άλλου, το είχαμε ζήσει μαζί. Γιατί όσοι έχετε διδυμάκια, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι και ότι ένα άτομο μόνο του δεν μπορεί να τα μεγαλώσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε εμείς ήμασταν 5 άτομα πάνω από τα κεφάλια τους. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τις πρώτες μέρες που ξέρεις, μόλις βγήκαν από το νοσοκομείο και πήγαν στο σπίτι, ήμασταν πάνω από το κεφάλι τους. Είχαμε τα walkie-talkie να ακούμε αν θα κλάψουνε. Εγώ πάλι δεν κοιμόμουν το βράδυ, πήγαινα πάνω από το κεφάλι τους έτσι να δω, είναι ζωντανά, αναπνέουν, κουνιούνται. Δεν υπήρχε όλο αυτό. Αυτό τέλος πάντων, οπότε δεν είναι δικά μου τα κορίτσια, αλλά είναι σαν δικά μου, τις αδερφείς μου, οπότε είναι και δικά μου σίγουρα. Απλά δεν τα γέννησα εγώ, οπότε δεν είναι παιδιά μου, με αυτή την έννοια. Κατά άλλα είναι παιδιά μου γιατί μου μοιάζουν πάρα πολύ, σε πάρα πολλά κοινά, έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία, πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, σε κάποια πράγματα, δηλαδή λες παιδί μου είναι αυτό. Αλλά λογικό, αφού είμαστε αδερφές. Και η τελευταία έτσι πληροφορία που έτσι κάπως έχει μπει στο μυαλουδάκι σας τελευταία είναι το γεγονός ότι τραγουδάω, ναι. Έχω έτσι μια γλυκιά ωραία φωνή, ας το πούμε, μια χρειά έτσι καλή, ας το πούμε, που ακούγεται. Τραγουδάω από πολύ μικρή και το πιο σημαντικό είναι ότι γράφω τραγούδια, στίχους κυρίως και μουσική, αλλά δεν ξέρω να γράφω μουσική, απλά την τραγουδώ, την έχω ηχογραφημένη για να την καταλαβαίνω και να την θυμάμαι. Αλλά δεν ξέρω να γράφω μουσική, δεν έχω καμία σχέση με τη μουσική, δεν έχω μάθει ποτέ τίποτα, ούτε φωνητικά, ούτε να πάω σε οδείο, ούτε καν στο σχολείο, ας πούμε, που κάποιοι μπαίνανε και κάνανε τα μουσικά τέτοια. Δεν έμπαινα ποτέ, ντρεπόμουν μονίμως. Ακόμα και στα Κάναντα ήμουν το κοριτσάκι από την πίσω μεριά. Δεν ήθελα γενικά να απολυφαίνομαι. Οπότε πάντα αυτό ήταν έτσι κακό. Καθόμουν δηλαδή πάντα πίσω, οπότε
δεν έβγαινε προς τα έξω όλο αυτό, ο κόσμος δεν ήξερε ότι εγώ έχω κάτι καλό εδώ πέρα. Το μάθατε τώρα μέσα από το Instagram που κάνω τα live κάθε Κυριακή 9 η ώρα, σε περιμένω και εσένα λοιπόν. Και το κομμάτι με τους στίχους το ξεκίνησα κάπου έτσι στο γυμνάσιο, κάπου εκεί, δημοτικό. Είχα γράψει κάτι μικροτραγούδια μια φίλη μου, ξεκινάγαμε έτσι μόνες μας και τραγουδάγαμε κάτι τραγούδια, κάναμε τάχα από τις συναυλίες μόνες μας. Και μετά όταν χωριστήκαμε και ήρθαμε στο Ρεόγωστο, γιατί αυτή η φίλη μου ήταν στην Σταυρούπολη, τα μέναμε, άρχισα να τα γράφω μόνη μου. Δηλαδή άρχισε το μυαλό μου και έβγαζε στίχους και νότες από μόνο του ρε. Την ώρα που πάω να κοιμηθώ, έβγαιναν λόγια από το μυαλό μου. Και τα καθόμουν και τα έγραφα την επόμενη μέρα για να γίνει την ίδια μέρα, για να μην τα ξεχάσω. Και με ηχογράφησε το κινητό μου, που είχα κάτι παλιά κινητά, τέλος πάντων, που ναι, είχαν ηχογράφηση. Ηχογραφούσε τον εαυτό μου για να θυμάμαι τη μελωδία και ξέρεις όλο το ρυθμό. Και έβγαλα και δικά μου τραγούδια. Έχω δώσει και ένα τραγούδι μου, μάλιστα, σε ένα γκρουπάκι που κάναμε τότε παρέα εκεί στο Ρεόγκαστο. Και είχαν βγάλει το τραγούδι και στο YouTube, το είχαν κάνει και ηχογράφηση. Μόνο βίντεο κλιπ που δεν κάνανε. Αλλά εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι πολύ πολύ παλιό. Είναι ό,τι να είναι, του γυμνασίου, του λυκείου φάση. Τότε έχω γράψει και άλλα τραγούδια και ερωτικά κομμάτια και ανεβαστικά και τσιφτετέλια έχω γράψει και ό,τι θες έχω γράψει. Πάρα πολλά από αυτά έχω πει στα live μου στο Instagram, οπότε αν θες να τα ακούσεις μπορείς να μπεις στο προφίλ μου στο Instagram, τα έχω αποθηκευμένα σε IGTV ή αν θες να τα ζήσεις live κάθε Κυριακή 9 η ώρα να είσαι στο live μου για να τα λέμε. Α, λοιπόν παιδάκια, νομίζω ότι ήταν τα πιο σημαντικά που έπρεπε να πω και να ξέρετε εσείς για εμένα. Αν έχετε κάποια άλλη απορία μπορείτε πολύ απλά να τη γράψετε εδώ κάτω και να την απαντήσω εδώ πέρα κάτω σε σχόλιο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, είναι δωρεάν, απλά πατάς το καμπάκι, το κουμπάκι που λέει εγγραφή. Πάτα και το καμπανάκι δίπλα που κάνει τίγκ 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 για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Εμείς εδώ πέρα ανεβάζουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 2 η ώρα το μεσημεράκι. Πρώτο Θεός, όλα να πηγαίνουν καλά. Και αυτά, τα λέμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Να περνάτε super duper τέλεια. Πολλά πολλά φιλιά.